Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αλλάζουν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Προωθείται η ενεργοποίηση του διζωνικού τιμολογίου. Τι σημαίνει αυτό, πώς θα μας επηρεάσει. Γιος αποπειράθηκε να σκοτώσει με μπαλτά τον ίδιο του τον πατέρα στην Αύπακτο. Νωρίτερα είχε προσπαθήσει να πνίξει τον ηλικιωμένο με βρόγχο που είχε σχηματίσει. Και όλοι οι δήμαρχοι κατά του αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό. Διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες αντιπροτείνει ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Σημαντικές κυρίες και κύριοι, αλλαγές θα έχουμε στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Προωθείται η ενεργοποίηση του διζωνικού τιμολογίου, το οποίο θα διαδεχτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το νυχτερινό πρώτων πυλών και τα δυναμικά χρώματα πορτοκαλί τιμολόγια. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται έως το τέλος του χρόνου για τα τιμολόγια ρεύματος. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, το αργότερο στις αρχές Ιανουαρίου, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν η ζώνη χαμηλής χρέωσης ρεύματος κατά τις βραδινές ώρες, τα γνωστά σε όλους νυχτερινά τιμολόγια, και την θέση της στη συγκεκριμένη κατηγορία θα πάρουν τα διζωνικά τιμολόγια, με τα οποία περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν φθηνότερο ρεύμα. Το 1 Ιανουαρίου το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει ότι έρχονται τα διζωνικά τιμολόγια. Καταργείται από την άλλη μεριά η υποχρέωση των παρόχων να διαθέτουν στην αγορά πράσινα τιμολόγια σε νέους καταναλωτές. Τα διζωνικά τιμολόγια είναι ουσιαστικά τιμολόγια που χρεώνουν την κιλοβατόρα σε δύο ζώνες. Σήμερα για το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει χειμερινό και θερινό ωράριο. Το χειμερινό ωράριο έχει διάρκεια από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου, με μειωμένες χρεώσεις από τις 2 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 8 το πρωί και από τις 3 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Αντίστοιχα, το θερινό ωράριο έχει ισχύει από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, με μειωμένες χρεώσεις από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Πλέον από το τέλος του χρόνου, τα νοικοκυριά που έχουν αναλογικό μετρητή με δυνατότητα νυχτερινού ρεύματος θα έχουν το νέο διζωνικό σύστημα, δηλαδή φθηνό ρεύμα μέσα στην ημέρα όλη την εβδομάδα, με περισσότερες ώρες τα Σαββατοκύριακα, κατά τη διάρκεια των οποίων η ζήτηση για ρεύμα από τα νοικοκυριά είναι μεγαλύτερη. Αυτό γίνεται για να δώσει κίνητρα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στους καταναλωτές να μετακινήσουν τις ενεργειακές τους καταναλώσεις από τις βραδινές ώρες στις πρωινό-μεσημεριανές. Ουσιαστικά καταργείται το νυχτερινό τιμολόγιο, αυτό που ξέραμε, και γίνεται μέσω πρωινό-μεσημβρινό, τέλος πάντων. Και αυτό γίνεται διότι αυτές τις ώρες υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, κυρίως από τα φωτοβολταϊκά. Την ίδια στιγμή, στο τέλος του χρόνου, θα λήξει υποχρέωση που έχουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρουν στους πελάτες τους τα πράσινα τιμολόγια. Πλέον δεν θα αποτελούν μία ρυθμιζόμενη από το κράτος σύμβαση, ωστόσο οι πάροχοι θα έχουν την δυνατότητα να συνεχίζουν να παρέχουν αυτού του είδους τα τιμολόγια και από τις αρχές του νέου έτους. Συνεπώς, όσοι επιλέγουν τα πράσινα τιμολόγια θα μπορούν να συνεχίζουν να το κάνουν και από τις αρχές του χρόνου, εφόσον φυσικά τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα από την εκάστοτε εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κέρκυρα θα πάμε. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με το νοσοκομείο της Κέρκυρας, γιατί έχουμε την καταγγελία του βουλευτή της Κέρκυρας, του κυρίου Αλέξανδρου Αυλονίτη, και το μεάρχη δικαιοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Αυλονίτη, καλησπέρα σας. Γεια σας από Κέρκυρα, γεια σας. Για το γεγονός ότι έχει ξεμείνει με έναν παθολόγο, και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ειδικότητα του παθολόγου σε ένα νοσοκομείο. Πώς είναι τα πράγματα και γιατί δεν αλλάζει κάτι τώρα? Να σας πω κάτι. Εγώ παρακολουθώ την ώρα που περιμένω να συζητήσω μια επίκαιρη ερώτηση άλλους συναδέλφους μου από την άλλη Ελλάδα. Είναι τραγική η κατάσταση των νοσοκομείων. Πιο τραγική είναι της Κέρκυρας. Είμαστε με ένας πληθυσμός 110.000 κάτοικοι. Ένα νοσοκομείο το οποίο έχει κατασκευαστεί σχετικά πρόσφατα. Και έχουμε έναν παθολόγο στην παθολογική κλινική της Κέρκυρας, όταν προβλέπονται 8 μόνιμες θέσεις και όταν είναι μονίμως γεμάτη, φανταστείτε πόσο γεμάτη είναι το χειμώνα. Και αγωνιώδεις προσπάθειες έχουν γίνει από το νοσοκομείο και από την ΕΓΕΣΥΚ, η οποία πρώτη εκκίνησε το όλο θέμα και το πληροφορηθήκαμε όλοι εμείς. Mm-hmm. Γιατί
Είναι σημαντικό το θέμα, διότι έχει και αλλεπάλληλες συνέπειες με τη μορφή του ντόμινου. Έχουμε προβλήματα και στην καρδιολογική κλινική και σε άλλες κλινικές, διότι είναι η παθολογική κλινική, ας πούμε, το στάδιο εκείνο που ουσιαστικά διοχετεύει και σε άλλες μονάδες προβλήματα σημαντικά αρμοδιότητάς τους. Τέλος πάντων, αποφάσισα να κάνω άμεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, θέτοντάς του το σοβαρότατο αυτό πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη, είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις που έχω κάνει. Είναι απίστευτα ελάχιστες οι επιλύσεις των προβλημάτων αυτών που έχουμε αναφέρει με τον τρόπο αυτόν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αλλά εκτός από την αδιαφορία και εκτός από το πολυάριθμο των προβλημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι και το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές προσκλήσεις για πρόληψη ιατρικού προσωπικού, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε και στην Κέρκυρα προβλήματα έβρεσης στέγης, προβλήματα που αντιστοιχούν και στον τρόπο ζωής, δηλαδή την ακρίβεια, δεν την προτιμάνε γιατροί και νοσηλευτικό. Άρα προσωπικό. Καταλήγουμε, κύριε Αυλονίτη, για να καταλάβουμε, στον ίδιο παρονομαστή του μη ελκυστικού και το πώς αυτό θα γίνει, στη λογική του άγωνου, αλλά επίσης και στην πιθανή δυνατότητα εμπλοκής ενός Δήμου που δίνει κίνητρα και κάνει δελεαστική μια θέση. Δηλαδή, μάλλον κηρύσσονται άγωνοι οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει έως σήμερα. Θα πει το Υπουργείο, εγώ κάνω διαγωνισμούς. Κοιτάξτε, δεν κάνει αυτούς που αντιστοιχούν στις ανάγκες της Κέρκυρας ούτως ή άλλως. Ναι. Έχουν γίνει επιμέρους διαγωνισμοί και απέβησαν άκαρποι και άγωνοι εξαιτίας τέτοιων ειδικών προβλημάτων που ανάφερα προηγούμενα. Είναι ένα πρόβλημα γενικό που αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα της έβρεσης στέγης αλλά και της ακριβής στέγης αλλά και άλλων κινήτρων που πρέπει να έχει ένας γιατρός για να επιλέξει ένα παρκιακό νοσοκομείο, τότε τα προβλήματα θα είναι συνεχώς διονγκωμένα και μάλιστα με γεωμετρική πρόοδο. Και όταν βλέπεις μια κεντρική ηγεσία που έχει επιλέξει ουσιαστικά την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, όλα αυτά αθροιζόμενα δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση. Αυτό πάντως είναι πολύ επικίνδυνο που συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο στην Κέρκυρα. Απλά μας λέτε ότι εκεί τα πράγματα είναι τραγικά. Τώρα, όταν ένας άνθρωπος έχει όλο το φόρτο εργασίας. Πώς μπορεί ένας παθολόγος με δύο πρώην κλινικές, είχαμε δύο παθολογικές κλινικές ανεξάρτητες μεταξύ τους και τώρα έχουμε μία, συνενώθηκαν. Αυτός λοιπόν ο παθολόγος να καταφέρει να αντιμετωπίσει μέρα νύχτα σε τρεις βάρδιες ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα ελλείψεως προσωπικού. Αν δεν το αντιληφθούν οι Κερκυραίοι, αν θεωρούν ότι το πρόβλημα θα λυθεί είτε από τον Αυλονίτη, είτε από τον Μπιάνκι, είτε από οποιοδήποτε άλλον, ακόμα και από τον κυβερνητικό βουλευτή που ο οποίος συνεχώς λέει ότι διειδίων ενεργειών λύνονται τα προβλήματα, τότε θα έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Και η επίκαιρη ερώτησή μου και τα έγγραφά μου, οι προειδοποιήσεις, αν ομιγέννητο γίνει οποιοδήποτε κακό, να γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Αγαπηδάκη και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι, ότι στην περίπτωση που συμβεί κάτι κακό, μάλιστα, να ξέρουν ότι θα απολογηθούν κάποια στιγμή. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι θέτεται και ανθρώπους για καταστάσεις έτσι όπως χρονίζουν υπό την όλη αυτή η εξέλιξη και το πρίσμα αυτό ότι είναι πέρα για πέρα επικίνδυνο. Τους τίθεται προς τον πρώτον ευθυνών τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και εδώ είμαστε να δούμε και την απάντηση αλλά και το πώς μπορεί να γίνει ελκυστικό να έλθει ένας γιατρός στο νησί με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί μπορεί να εμπλέκονται και άλλοι σε αυτό, ενδεχομένως και η τοπική αυτοδιοίκηση. Σωστό. Για να εξευρεθεί και η στέγη, που από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι νούμερο ένα προβληματισμός, και δευτερευόντως η ακρίβεια που είναι σε όλη τη χώρα. Κύριε Αυλονίδη, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης και στον Βασίλη Δελιμάρη, ο οποίος έχει πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πριν από αυτό όμως, Βασίλη, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη στην υγεία της μαθήτριας του ΕΠΑΛ, η οποία έχει μολυνθεί από βακτηριακή μηνυγκίτιδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι η 16χρονη μαθήτρια βρίσκεται ακόμη σε σοβαρή
κατάσταση στην ΜΕΘ. Πρόκειται για μαθήτρια σε ένα σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα, όπου όπως είπες και εσύ την περασμένη Πέμπτη λιποθύμησε και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι έχει μολυνθεί με την μηνυγκίτιδα. Η κατάστασή της παραμένει σοβαρή και σίγουρα επόμενες ώρες οι γιατροί θα εκτιμήσουν την κατάστασή της. Μακάρι όλα να πάνε καλά και η νεαρή μαθήτρια να ξεπεράσει το πρόβλημα. Πάμε και σε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από την ΑΦΠΑΚΤΟ τώρα, το οποίο λίγο έλειψε να έχει τελείως διαφορετική έκβαση. Τι συνέβη εκεί με έναν άνδρα ο οποίος επιτέθηκε στον ίδιο τον πατέρα του? Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε στον ίδιο τον πατέρα με θηλιά, θέλοντας να τον κατηγορείται μάλιστα για απόπειρα δολοφονίας. Να πούμε ότι με θηλιά προσπάθησε να πιάσει τον πατέρα του και να τον δέσει. Να τον πνίξει επί της ουσίας, να τον πνίξει. Έτσι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, όταν παρενέβησαν γείτονες και συγγενικά πρόσωπα για να μπορέσουν να ηρεμήσουν την κατάσταση, επιτέθηκε και σε αυτούς και στον πατέρα του με μπαλτά. Πρόκειται για ένα περιστατικό που είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Μιλάμε για μια ακραία εκδήλωση ενδοοικογενειακής βίας, στην οποία κλήθηκαν να επέμβουν αστυνομικοί, έτσι? Πολύ σωστά. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι άμεσα έφτασαν στο σημείο, Γιάννη, για να μπορέσουν να ελέγξουν την κατάσταση αυτή, mm-hmm. που με πανικό ειδοποίησαν οι γείτονες και οι συγγενείς για το περιστατικό που έχει συμβεί. Έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να συλλάβουν τον 60χρονο άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα ΝΑΦΠΑΚΤΟ, όπου κρατήθηκε χθες βράδυ και σήμερα έχει οδηγηθεί στον ανακριτή και θα αποφασιστεί για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πρόκειται πάντως για μια πολύ σοβαρή περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπες και εσύ, και γενικότερα δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο στην περιοχή της ΝΑΦΠΑΚΤΟ. Και αυτό φυσικά και για το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πρωτόγνωρο, αλλά και γενικότερα για την κοινωνία, μια μικρή κοινωνία όπως είναι η ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ. Και ενώ μιλάμε για ένα ρεπορτάζ το οποίο αφορά σε έναν 60χρονο και τον πατέρα του, πάμε τώρα στη Δυτική Αχαΐα και έναν μαθητή γυμνασίου, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Συνέβη αυτό? Δεν έχουν τέλος, να πούμε, Γιάννη, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας, γιατί πάμε από mm-hmm. την ενδοοικογενειακή στην ενδοσχολική βία τώρα. Βλέπουμε ότι καθημερινά θα συμβεί και κάτι διαφορετικό. Εδώ είδαμε σε σχολικό συγκρότημα, σε σχολική μονάδα της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 14χρονος μαθητής επιτέθηκε σε έναν άλλο συμμαθητή του με μαχαίρι μέσα στο σχολείο. Η εικόνα φοβερή, θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε. Εδώ μιλάμε και για όπλα, μιλάμε για αιχμηρά αντικείμενα. Δεν είναι απλά ότι ήλθαν στα χέρια και τελείωσε το επεισόδιο με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων. Βγήκε μαχαίρι και αυτό έχει καταγραφεί περίεργο, και στο αστυνομικό δελτίο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι όμως πώς φτάνουν τα παιδιά σε μια ηλικία τέτοια να έχουν μαχαίρι και να το έχουν το μαχαίρι μέσα στην τσάντα τους και στο σχολείο. Και πώς μπορεί να γίνει έλεγχος? Αυτό δηλαδή είναι κάτι που απασχολεί περισσότερο και τους συλλόγους των γονέων και κηδεμόνων της περιοχής εκεί, αλλά και γενικότερα και τους καθηγητές και τους δασκάλους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρα περιστατικά. Και μπορεί να βρεθούν ακόμη και οι ίδιοι αντιμετωπίσουν με μια ακραία βία εκδήλωση. Να δούμε και το άλλο περιστατικό το οποίο έχεις καταγράψει και εσύ και έχεις εξασφαλίσει και το βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μεταλείπισμα το λέμε, έτσι. Γιατί καλούνται να το αντιμετωπίσουν μικρές, στις περισσότερες περιπτώσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, μίνι μάρκετ κυρίως, όπου εκτιμούν κάποιοι ότι μπορούν να δράσουν ανενόχλητα. Τι έγινε στην περίπτωση αυτή? Και βλέπουμε και το σχετικό βίντεο, το οποίο έχει ψηφιακή επικάλυψη από εμάς. Υπάρχει στη διάθεση και τη δική μας προφανώς και του καταστήματος του Mini Market. Όμως είναι πολύ ξεκάθαρο, Γιάννη, το οπτικό υλικό που δείχνει. Τι, Βασίλη? Είναι πολύ ξεκάθαρο, όμως μπορεί να κρύβουμε τα πρόσωπα και αυτά. Για να προστατεύσουμε, γιατί υπάρχουν και ανήλικα παιδιά εδώ, οικογένειας Ρωμά. Όμως θα μπορέσουμε να διακρίνουν οι τηλεθεατές μας πώς γίνονται οι κλοπές μέσα σε μικρά καταστήματα. Να πούμε ότι είναι κάποιες σπήρες που μπαίνουν μέσα σε αυτά τα καταστήματα, είτε με μικρά παιδιά που πιάνουν την κουβέντα, είτε με κάποιους άλλους ηλικιωμένους που πιάνουν την κουβέντα σε πολιτές. Και μην ξεχνάμε, όταν είναι ένα μικρό μίνι μάρκετ, δεν μπορεί να διαθέτει πάρα πολύ προσωπικό να μπορεί να επιτηρεί και να ελέγχει. Μία υπάλληλος υπήρχε στο κατάστημα, αν είδαμε καλά κι εμείς, γιατί έχουμε δει την εικόνα χωρίς την ψηφιακή επικάλυψη. Κάποιοι ενήλικοι ήταν μέσα και μιλούσαν μπροστά στο ταμείο
και τα μικρότερα παιδιά αλώνιζαν μέσα στο κατάστημα. Και αλώνιζαν μέσα στο κατάστημα. Να πούμε ότι η Λία σε ένα μικρό κατάστημα, σαν και αυτό που βλέπουμε τώρα στις εικόνες, ήταν περίπου στα 100 ευρώ τη φορά. Να πούμε ότι επίσκεψη. Περισσότερα μπορεί να είναι τα χρήματα αυτά από το όποιο κέρδος μπορεί να είχε το κατάστημα τη συγκεκριμένη ημέρα και πάρα μπορεί να την πληρώσει και η υπάλληλος. Αυτό που θέλω να αναφέρω, Γιάννη, είναι το εξής, ότι σε επικοινωνία που είχα και με τον άνθρωπο που έχει το mini market, οι επισκέψεις τη συγκεκριμένη πείρα που πάει στα καταστήματα αυτά ήταν 2-3 φορές την εβδομάδα, μέχρι που διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν πήγαιναν για ψώνια, ψώνιζαν κάτι ενδεικτικά για να παραπλανήσουν τους ιδιοκτήτες του μινι μάρκετ. Ωστόσο όμως αυτά που ήταν τα κλοπημαία ήταν πολύ μεγαλύτερες, ίσως και τετραπλάσιας αξίας από αυτά που ψώνιζαν. Μάλιστα. Που όπως καταλαβαίνεις σε ένα μικρό κατάστημα αλλά και σε μεγάλο κατάστημα αφορούν μισθοδοσίες ενός εργαζομένου το μήνα και βάλε. Βασίλη Δελιμάρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Η Ναύπακτος γιορτάζει εξάλλου τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και στη λιτάνευση της Αγίας Εικόνας του Αγίου Δημητρίου στους δρόμους της πόλης. Με λαμπρότητα και ευλάβεια η Ναύπακτος γιορτάζει τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Δημήτριο. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου με αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Όπως είπα στο κήρυγμα, πρέπει λίγο να απελευθερωθούμε από την έννοια της βίας και να αρχίσουμε από τον εαυτό μας να σταματήσει πια η ενδόη οικογενειακή βία, η ενδοσχολική βία, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ειρήνη. Εξαιτίας της σημερινής μεγάλης εορτής του Αγίου Δημητρίου, του προστάτου της πόλης μας, να ευχηθώ καταρχήν ο Άγιος Δημήτριος να προστατεύει την Ναύπακτο και τους Ναυπάκτιους, απανταχού της γης. Να προστατεύει αυτή την πόλη και να διατηρηθεί αυτός ο δυναμισμός της. Μετά το πέρας της αρχιερατικής θείας λειτουργίας, ακολούθησε η λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου στους δρόμους της Ναυπάκτου, υπό τους ήχους της Παπαχαραλάμπιου Δημοτικής Φιλαρμονικής. Ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς σε όλες τις Ναυπάκτιες και σε όλους τους Ναυπάκτιους, όπου και αν βρίσκονται, επάνω στη γη, μιας και η Ναύπακτος, όπως ξέρουμε, έχει μια τεράστια ομογένεια, να έχουν υγεία, δύναμη και ευτυχία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, σε όλη την Ναύπακτο που γιορτάζει ο προστάτης της Άγιος και σε όλες τις πόλεις που έχουν πολιούχο τον Άγιο Δημήτριο. Σήμερα γιορτάζει η Ναύπακτος, ο πολιούχος μας ο Άγιος Δημήτριος, να δίνει χαρά, υγεία και ευτυχία σε όλες τις οικογένειες και σε όλους τους πολίτες της Ναυπακτίας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολλά στην πόλη μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Ναυπάκτιους και όλες τις Ναυπάκτιες σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη μέρα για την Ναυπακτία, μεγάλη μέρα για την Ναύπακτό μας. Χρόνια πολλά Ναύπακτος, σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος μας Άγιος Δημήτριος, γιορτάζει Ναύπακτος. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ναυπάκτους και τις Ναυπάκτιες, υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε και φέτος στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως επίσης και οι φορείς της πόλης. Στο ίδιο μήκος κύματος και το επόμενο θέμα, καθώς ανοιχτά ήταν τα εμπορικά καταστήματα και τα κρεοπολία σήμερα στην Ναύπακτο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, οπότε και η πόλη γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο της. Παράλληλα, ανοίγουν οι πύλες και τις εμποροπανήγυρες της Ναύπακτο. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, μετά την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, έγινε και η καθιερωμένη βόλτα στα παζάρια της Ναυπάκτου, που άνοιξαν και επίσημα τις πύλες τους. Είναι το φιδάκι, το κρυμμένο θησαυρός της ανακύκλωσης. Και παίζαμε και εμείς το φιδάκι. Ποιος είναι ο κρυμμένος θησαυρός τώρα, πρέπει να πας εδώ. Ξεκινάει το παζάρι, πιστεί στο ετήσιο ραντεβού μας εδώ με τους Ναυπάκτιους, που ευτυχώς και για μας και για εκείνους αγαπούν τα παζάρια, όπως τα λένε εδώ, και έρχονται όλοι με την ευχή καλά παζάρια. Καλά παζάρια τους λέμε και εμείς, καλώς να ορίσουν, έχουμε ανοίξει τις πύλες
Και εδώ θα μας βρούνε όπως κάθε χρόνο με πληθώρα προϊόντων σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στην πόλη, ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπάκτου αποφάσισε να είναι ανοιχτά και τα εμπορικά καταστήματα από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Την ίδια απόφαση πήρε και ο Σύλλογος Κρεοπολών Ναυπακτίας. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι γνωστή στην Ναύπακτο ότι φέρνει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε για τους συναδέλφους θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλό να συμμετέχουν στον εορτασμό ουσιαστικά της πόλης, έτσι ώστε οι επισκέπτες που θα έρθουν να βρουν καταστήματα ανοιχτά και αυτοί να γεμίσουν τα ταμεία τους όσο είναι δυνατόν, αλλά και ο κόσμος να δει μια πόλη ζωντανή. Πάρθηκε απόφαση πάρα πολύ αργά το απόγευμα. Τα καταστήματα της Ναυπάκτου και ο Εμπορικός Σύλλογος αλλά και το Σωματείο Ακροπολών με ομόφωνη απόφαση να είναι ανοιχτά τη μέρα του Αγίου Δημητρίου μετά τις 11. Φυσικά τα παραδοσιακά ακροπολία λόγω του παζαριού θα είναι λίγο πιο νωρίς για τις ανάγκες των καταστημάτων λόγω ότι η Ναύπακτος είναι γεμάτη από κόσμο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Ναυπακτίας καθώς και οι αρχές για την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των χιλιάδων επισκεπτών που θα βρεθούν αυτές τις μέρες στην πόλη της Ναυπάκτου. Με βασικό σύνθημα δεν υπάρχει το εγώ αλλά το εμείς. Ο επικεφαλής της επιμελητηριακής παράταξης, σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα, Αντώνης Ποταμίτης, συναντήθηκε με δεκάδες μέλη της επιμελητηριακής παράταξης που πλημμύρισαν γνωστό πολυχώρο της Πάτρας. Ο άνθρωπος και η επιχείρηση αποτελούν την κεντρική αξία στην παράταξή μας, είπε ο Αντώνης Ποταμίτης σε μια εκδήλωση όπου έδωσε το παρόν και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα ενότητας και ομαδικότητας. Βρισκόμαστε όμως εδώ απόψε για να ενώσουμε ανθρώπους, ιδέες και απόψεις. Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση των μελών της επιμελητηριακής παράταξης, σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα, με επικεφαλής τον Αντώνη Ποταμίτη, κατά την πρώτη συνάντηση που αποτέλεσε και επίσημα την εναρκτήρια πορεία προς τις εκλογές που θα διεξαχθούν από 7 έως 9 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη νέας διοίκησης του επιμελητηρίου Αχαΐας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είμαστε όλοι εδώ απόψε μαζί. Και είμαστε μαζί ένα αμάγαλμα ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί με το επιμελητήριο και ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με το επιμελητήριο. Ο κύριος Αντώνης Ποταμίτης παρουσίασε με λεπτομέρειες τους στόχους και το σχέδιο για την επίτευξή τους, μίλησε για ομάδες και πυλώνες εργασίας που είναι ήδη έτοιμοι, προκειμένου οι ομάδες που θα δημιουργηθούν από την εθελοντική συμμετοχή όλων των μελών που επιθυμούν και έχουν σχετική εμπειρία να οδηγήσουν τον φορέα στη νέα αναπτυξιακή πορεία. Εμείς αυτό που πιστεύουμε είναι ότι η δική μας ομάδα δεν υπάρχει πλέον το εγώ. Όχι πλέον, λάθος η λέξη. Δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα μας το εγώ. Το εγώ είναι κάτι το οποίο μας κάνει χειρότερους, δεν μας κάνει καλύτερους. Υπάρχει η λέξη εμείς. Άρα αυτό που θέλω είναι όλοι μαζί σήμερα ένα αμάγαλμα που θα γίνει από παλιούς και νέους ανθρώπους, οι οποίοι οι παλιοί δεν ήταν οι άνθρωποι που ξέραν το επιμελητήριο, είχαν την εμπειρία και εμείς οι καινούργοι που μπαίνουμε στο επιμελητήριο να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ομάδα νίκης, γιατί τελικά τη νίκη τη φέρνουν και τις επιτυχίες οι ομάδες. Το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο γνωστός και χαρισματικός προπονητής Παναγιώτης Γιαννάκης, προσωπικός φίλος του Αντώνη Ποταμίτη και πρόεδρος των Ελλήνων Προπονητών Μπάσκετ. Μέσα από μια εμψυχωτική ομιλία, ο Παναγιώτης Γιαννάκης τόνισε μεταξύ άλλων την αξία της ομαδικότητας, του ήθους και υπογράμμισε σε όλους πως ο χρόνος για τη νίκη της ομάδας στις εκλογές είναι ακόμη αρκετός. Με τον Αντώνη είμαστε φίλοι και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος με όραμα, με πίστη και με διάθεση να βοηθήσει οποιοδήποτε συμπαίκτη να γίνει καλύτερος. Θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο επιμελητήριο, αυτό είναι σίγουρο. Όποιον να ρωτήσω από εσάς αυτό θα μου πει. Αλλά όμως με ένα όραμα. Αλλά ένα όραμα πιανού, το δικό μου δεν αρκεί. Πρέπει να είναι ένα όραμα το οποίο θα το βγάλουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί όταν θα το βγάλουμε, όλοι μαζί θα το υπερασπιστούμε και όλοι μαζί θα το υπηρετήσουμε. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιμελητηριακής παράταξης, σύγχρονο επιμελητήριο με όραμα, Αντώνης Ποταμίτης, τόνισε ακόμη μία φορά με έμφαση πως ο άνθρωπος και η επιχείρηση αποτελεί την κεντρική αξία στην παράταξή μας, όπου δεν υπάρχει το εγώ, αλλά το εμείς. Μεγάλες τώρα είναι οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει ενάντια στον σχεδιασμό δημιουργίας παράκτιου αιολικού πάρκου και στον Πατραϊκό κόλπο. Στην εκπομπή Εκτός Πλάνου στο Ιόνιαν συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση που το πάρκο προχωρήσει κανονικά.
Μεγάλες οι αντιδράσεις στην πρόταση δημιουργίας παράκτου αιωλικού πάρκου στον Πατραϊκό κόλπο. Στην εκπομπή του Ιόνιαν, εκτός πλάνου, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο σε αλία, στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στην τοπική οικονομία. Αυτό εδώ έχει σοβαρά προβλήματα και απορούμε πώς το προτείνουν δηλαδή. Αντί να προσθέσουν ένα ακόμα πλωτό σε μεγαλύτερες αποστάσεις, προτείνουν σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπως είναι ο Πατραϊκός κόλπος, όπου στο βορρά υπάρχει το συγκρότημα του Μεσολογγίου, κάπου 35.000 συνολικά το πολεμικό συγκρότημα, και στο νότο το πολεμικό συγκρότημα της Πάτρας, και ανατολικά ίσως και από την Ναύπακτο η Πάτρα είναι κάπου 200.000 και αντίστοιχα ένα 30.000 ίσως είναι η Ναύπακτος. Ένα μεγάλο μέγεθος πληθυσμού θα έχει οπτική όχληση καθημερινή και βαριά. Αυτό που απαιτείται και είναι βασικό είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χωροταξικό το οποίο είναι παροχημένο, είναι πολύ παλιό. Είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2008, όταν οι προσδοκίες για το τι θέλουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας για το 30 και για το 50, ήταν πολύ χαμηλότεροι, δεν είχαν βγει ακόμα στην δημοσιότητα. Συνεπώς, θα πρέπει τα πράγματα να τα δούμε τελείως διαφορετικά. Αρνητικά γνωμοδότησε για την δημιουργία του παράκτου αιωλικού αυτού πάρκου στον Πατραϊκό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ μετά από εισήγηση του Δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα, τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΠΕ Δυτικής Ελλάδας υπερψήφισαν το ψήφισμα του Δήμου Ναυπακτίας που τάσεται ενάντια στην ανάπτυξη υπεράκτιων πλωτών και σταθερής βάσης αιωλικών πάρκων εντός του Πατραϊκού κόλπου. Δεν θα υπάρχει αξία πλέον εκεί πέρα στο περιβάλλον αυτό. Αναλογίστηκε κανείς τι θα συμβεί από την ακουστική ρύπανση η οποία θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που θα πέφτουν τα πέδιδα στα ψάρια. Αναλογίστηκε κανείς τι θα γίνει με τα δεινορεύματα που θα αναπτυχθούν στον αγωγό μεταφοράς του ρεύματος από το χώρο παραγωγής τους, από τις γεννήτριες του θαλάσσιου αιωλικού πάρκου στις γραμμές του χερσαίου χώρου. Δεν γνωρίζουν ότι τα δεινορεύματα αυτά αποπροσανατολίζουν τα θαλάσσια θελαστικά. Δεν γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη αυτών των δεινορευμάτων, των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων γύρω από τον αγωγό, δημιουργεί πρόβλημα στην οτοκία των ψαριών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και η Μητροπόλης βρίσκονται στο πλευρό των δημάρχων και των φορέων που εντείνουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στο δρομολογούμενο σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιωλικών Πάρκων, προβλέποντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση περισσότερων από 50 ανεμογεννητριών στον Πατραϊκό κόλπο. Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Θανάσης Παπαδόπουλος, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτό το θέμα του αιωλικού πάρκου, το οποίο προωθείται στον Πατραϊκό, κάτι το οποίο αποφάσισε και η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, ότι δεν το επιθυμεί, τουλάχιστον όχι με τη μορφή αυτή και με τον τρόπο που έρχεται. Ναι, είναι αλήθεια ότι απασχόλησε και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Η προσπάθεια που καταβάλλεται, και εγώ πιστεύω ότι εδώ και η κυβέρνηση έχει λόγο, για να γίνει ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο, μάλιστα όπως όλοι έχετε μάθει, αριστερά της γέφυρας, από τη γέφυρα μέχρι το Μεσολόγγι, στο βραλιακό αυτό μέτωπο, που από ό,τι μαθαίνουμε θα δημιουργηθεί ένα πάρκο περίπου 50 ανεμογεννητριών. Mm-hmm. Όταν λέμε ανεμογεννήτριες, μιλάμε για ανεμογεννήτριες οι οποίες θα παχτωθούν στο πάτο της θάλασσας και θα έχουν ένα ύψος περίπου 200 μέτρων. Αυτό είναι ένα πάρκο το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι θα λιώσει εντελώς το περιβάλλον, θα δημιουργήσει άλλη εικόνα σε αυτό το παραλιακό μέτωπο, και η αντίδραση έρχεται από όλους τους συμμετέχονται στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, δημάρχους και δημοτικές αρχές και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Ξέρετε ότι έχει γεννήσει μεγάλη κινητοποίηση από 200 φορείς οι οποίοι αντιδρούν στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν εμείς δεχτήκαμε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα στο οποίο να στηρίξουμε όλους τους δήμους που με δικές τους αποφάσεις αντιδρούν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Η ένστασή σας εστιάζει κυρίως στη μορφολογία και στην όψη,
ή και σε άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δύναται να έχει μια τέτοια χωροθέτηση στη θάλασσα. Εντάξτε, εδώ εμείς βλέπουμε ότι αυτή η δημιουργία του πάρκου με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα αλλάξει εντελώς το περιβάλλον καταρχήν. Και κατά δεύτερο λόγο θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα και στους αλλιείς, στο αλλιευτικό χώρο της περιοχής και βεβαίως και στα παράλια αυτής της περιοχής, η οποία σήμερα τουριστικά αναπτύσσεται. Και αυτές οι εικόνες το εξωτερικό που λειτουργούν υπεράκτια αιωλικά πάρκα, βλέπουμε δηλαδή μια εικόνα από το μέλλον που τέλος πάντων σχεδιάζεται και στον Πατραϊκό, και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά πυκνό το σύστημα τοποθέτησης των ανεμογεννητριών, σε σημείο που πραγματικά η εικόνα λιώνεται. Θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικό σύνολο εκεί στο περιβάλλον, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε και από την πλευρά του Πατραϊκού, δηλαδή, και από το Μεσολόγγι, όλη αυτή την περιοχή. Όμως θα πω και κάτι άλλο. Είχα σκεφτεί εδώ τώρα, βγαίνοντας την εκπομπή σας, να κάνω μια, να πω μια σκέψη, να κάνουμε εδώ μια κουβέντα, δηλαδή, μια που νομίζω ότι είναι απαραίτητη να το πούμε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία, δεν έχουν καταλάβει ακόμα εδώ και χρόνια τώρα ότι βεβαίως οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη χώρα μας είναι απαραίτητες και πρέπει να τις στηρίξουμε, γιατί δεν συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες πριν σχεδιάσει και πριν αποφασίσει κάτι. Να γίνει λοιπόν μια διαβούλευση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή. Γιατί ακριβώς μας έρχονται από πάνω καπέλο οι αποφάσεις τους χωρίς να συνεργάζονται με τις τοπικές κοινωνίες. Θα μπορούσε να γίνει μια συνεργασία, να βάλουμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις τι θα μπορούσαμε να δεχτούμε, να παραχωρήσουμε, να στηρίξουμε. Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μικρότερος και ο αριθμός, λοιπόν, λέτε. Αυτό η χωροθέτηση να είναι κάπου αλλού. Αυτό, να ξέρετε, ότι γίνεται σε κάθε ενέργεια, αναλλακτικής μορφής ενέργειας, είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά, είτε για ανεμογεννήτριες, είτε για υδροελεκτρικά έργα, έρχονται καπέλο χωρίς να μαθαίνουμε εμείς τίποτε, επειδή έχει σχεδιαστεί με τον νόμο, όποιος ενδιαφέρεται να πηγαίνει κατευθείαν στη ΡΑΕ, να υποβάλει φάκελο, να παίρνει έγκριση παραγωγής ενέργειας, και μετά, χωρίς να γνωρίζει κανένας από εμάς τίποτα, να πηγαίνει στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια να παίρνει έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε, Δήμαρχε. Και με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε και η αντίδραση από τις τοπικές κοινωνίες είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Γιατί αφορά εμάς και δεν μας ρωτάει κανένας. Και κατανοητή. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Νομίζω ευκαιρία είναι στην εκπομπή σας αυτή η πρόταση να φτάσει στα αυτιά των κυβερνώντων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι λάθος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Με επιτυχία τώρα ολοκληρώθηκε η εβδομάδα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Πάτρα. Οι δράσεις έδωσαν την ευκαιρία σε νέους, κυρίως φοιτητές, να γνωριστούν με εκπροσώπους εταιριών και να δικτυωθούν ώστε να διεκδικήσουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Δυναμικά workshops, εμπνευσμένες παρουσιάσεις και networking events πραγματοποιήθηκαν και στην Πάτρα στο πλαίσιο της Startup Greece Week 2024, μιας πρωτοβουλίας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Startup Greece που αναδεικνύει την καινοτομία της startups και την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε κοντά στο οικοσύστημα για να βοηθήσουμε τον κόσμο με internships, με ακαδημίες. Κύριος σκοπός είναι να μπορέσουμε να μοιραστούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά τι ψάχνουμε στους νέους ανθρώπους, να δώσουν έμφαση όχι μόνο στα hard skills όπως και στα soft skills. Είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό όλη αυτή η εβδομάδα που κυλάει για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα από το πανεπιστήμιο να έρθουν σε επαφή με εταιρείες, να μιλήσουν. Ο κύριος διοργανωτής της Startup Week Patras είναι το Post for Work Innovation Hub που δημιουργεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ των νέων ανθρώπων και των επιτυχημένων επιχειρήσεων στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Είμαστε εδώ σε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη καινοτομία και τεχνολογία για να ενώσουμε εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες υπάρχουν στην πόλη. Θέλουμε να τις φέρουμε πιο κοντά στη φοιτητική κοινότητα, θέλουμε να τις φέρουμε πιο κοντά στην πόλη γενικότερα και να δείξουμε ότι υπάρχουν δουλειές και υπάρχει ταλέντο σε αυτή την πόλη.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με κορυφαίους ομιλητές, επενδυτές και εκπροσώπους startups, οι οποίοι μοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες γύρω από την σύγχρονη τεχνολογία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Το κυρίως πράγμα που θέλουμε να ξέρουμε είναι ότι υπάρχει όρεξη για να μάθουν καινούργια πράγματα. Για δυναμικό βρίσκουμε και εμπιστοσύνη τους δείχνουμε και γι' αυτό και έχουμε χτίσει όλο το Technical Hub του ομίλου εδώ στην Πάτρα. Είμαστε μια εταιρεία 100 ανθρώπων που το 95% είναι από την Πάτρα και ζουν στην Πάτρα. Ευκαιρίες στον τόπο μας είναι ανοιχτές. Η Startup Greece Week 2024 στην Πάτρα αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους νέους να δικτυωθούν με ηγέτες του χώρου και να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να μεταμορφώσουν την επιχειρηματική τους πορεία. Προχωράει η πρόταση χρηματοδότησης για τη διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Δελφών και Δωρίδος στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους, μέσω του οποίου θα δοθεί δυνατότητα παροχής στέγης και εργασίας σε οικογένειες και μέλη αυτών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Υπευλήθη στις 14 Οκτωβρίου η πρόταση χρηματοδότησης για τη διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Δελφών και Δωρίδος στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για Αστέγους. Υποβάλαμε από κοινού μια πρόταση χρηματοδότησης στις 14 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό είναι από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Γενικότερα έχουμε τις καλές ευθύνες. Υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες στο πρόγραμμα αυτό? Το κριτήριο είναι οι συνθήκες διαβίωσης. Mm. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά αστέγους, ανθρώπους που διαβίουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος, οι δύο Δήμοι ως δικαιούχοι φορείς συμπράττουν για σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία του Νομού Φθιώτιδας, ο οποίος θα είναι διαχειριστής φορέας, συνυποβάλλοντας με αυτόν την αίτηση χρηματοδότησης, καθώς διαθέτει ειδική πιστοποίηση φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν προϋπόθεση, ο Δήμος που θα το διεκδικήσει να έχει πάνω από 100.000 άτομα ως προς τον πληθυσμό. Μετά όμως σου δίνει την επιλογή, αν είσαι ένας Δήμος με μικρότερο πληθυσμό, σε συνεργασία με κάποιον άλλο Δήμο, και σε συνεργασία με έναν φορέα διαχειριστικό, όπως λέγεται, να διεκδικήσει αυτό το πρόγραμμα. Εμείς έτσι μπήκαμε. Θα μοιραστούμε το ποσό των οικοκυριών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Οι δύο Δήμοι, αντιλαμβανόμενοι την αξία αλλά και τη δύναμη των κοινών προσπαθειών, συνεργάζονται προκειμένου να επουλωθούν πληγές σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα που αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη διπλή τιμή τώρα από την τρέχουσα της αγοράς θα χρεώνεται η ηλεκτρική ενέργεια που εντοπίζεται πως έχει κλαπεί. Παράλληλα, όσοι διαπράττουν ρευματοκλοπές θα πληρώνουν αναδρομικά για την ενέργεια που έχουν κλέψει από την ημερομηνία που θεωρείται πως ξεκίνησε η κλοπή, ενώ θα καλύπτουν και τα διαχειριστικά κόστη για τον εντοπισμό της κλοπής. Όσοι διαπράττουν ρευματοκλοπές θα πληρώνουν αναδρομικά για την ενέργεια που κλέβουν και μάλιστα με πέναλτι 100% στην τιμή χρέωσης από την τιμή που ξεκίνησε η κλοπή. Όταν πάει στο δικαστήριο και δεν έχει πληρωθεί, ο ΔΕΔΙΑ έχει κάνει αγωγή, ζητώντας εκτός από αυτή την κατανάλωση που έχει θεωρήσει ότι έχει χαθεί και έχει τιμολογηθεί με πολύ μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με την πραγματικότητα, και 5.000 ευρώ σε κάθε παροχή ως ηθική βλάβη της επιχείρησης. Αναδρομικά θα γίνει πληρωμή στις κλαπήσεις ποσότητες ενέργειας. Θα πληρώνουν όμως και τα διαχειριστικά κόστη, δηλαδή εργατικά, ανταλλακτικά και άλλα, για να γίνουν οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές. Σε έως 12 δόσεις, ανάλογα με το ποσό, τα ποσά θα είναι η τιμή της κλοπής έως και 100% πέναλτι. Ενώ όσοι είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο, θα είναι η τιμή της ενέργειας εν 50% το πέναλτι. Όσοι έχουν πέσει θύματα μιας παρότησης κάποιων κύκλων, οι οποίοι τους είπαν ότι θα κλέψετε και να γλιτώσετε, δεν γλιτώνουν. Δυστυχώς θα το πληρώσουν πολύ περισσότερο. Και βέβαια τα τελευταία αιτήματα του ΔΕΔΙΕ είναι να υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή, όχι μόνο ποινικά, αλλά και θέμα τιμής
σε όσους έχουν παρέμβει και έχουν απολέσει ενέργεια ηλεκτρική και έχουν κλέψει τον ΔΔΕ και το κράτος γενικότερα. Στην πρόταση προβλέπεται μεθοδολογία καθορισμού της τιμής με την οποία θα χρεώνεται η κλαπήσα ενέργεια με βάση τα τρέχοντα σταθερά και κειμενόμενα τιμολόγια συν τις λοιπές χρεώσεις, ώστε το πέναλτι να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη της αγοράς. Τέλος χρόνου για τους αιώνιους φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 2025. Το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί τη διαδικασία διαγραφής άνω των 300.000 φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το χρονικό όριο σπουδών. Πάνω από 300.000 φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με τη διαγραφή από το Πανεπιστήμιο από το 2025. Ένας στους δύο φοιτητές έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο σπουδών. Και όσοι έχουν ξεπεράσει το όριο που τους έδωσε ο νόμος το 2022, το Σεπτέμβριο του 2025 θα διαγραφούν από τη σχολή τους. Με βάση του νόμου, εάν το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 4 χρόνια, οι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν μέχρι και 6 χρόνια. Εάν το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί πάνω από 4 χρόνια, τότε θα μπορούν να σπουδάσουν επιπλέον άλλα 3 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή συγκροτήσε ένα αφήγημα περί αιωνίων φοιτητών, οι οποίοι αποτελούν κόστος για το ίδιο το κράτος και το πανεπιστήμιο και πάει λέγοντας, το οποίο στην ουσία καταρρύπτεται πολύ απλά, ακριβώς επειδή οι φοιτητικές οι ίδιες παροχές ανέκαθεν ίσχυαν μέχρι τα νήσιν 2 χρόνια σε κάθε σχολείο. Άρα, επομένως, οτιδήποτε σαν έκπτωση και πάει λέγοντας, έλυγε. Επομένως, η διαγραφή δεν έχει να επιλύσει αυτό το ζήτημα του κόστους, αλλά κυρίως να διαμορφώσει μια διαφορετική κατάσταση και καθημερινότητα μες στα πανεπιστήμια. Όπως όρισε ο νόμος του 2022 στη Βουλή, επί Υπουργείας της Νίκης Κεραμέως, από το Σεπτέμβριο του 2025 θα διαγραφούν όσοι φοιτητές έχουν περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης. Από την πλευρά των φοιτητών, η διαγραφή παρουσιάζεται ως άδικη, καθώς αγνοεί τις κοινωνικές, οικονομικές και προσωπικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Επειδή πλέον και οι ίδιοι φοιτητές βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσμενέστερη θέση και βιωτικά και σε επίπεδο καθημερινότητας, αντιμετωπίζοντας και το ζήτημα της ακρίβειας, με όλο ένα και περισσότερους φοιτητές να ψάχνουν και δουλειά παράλληλα με τις σπουδές τους, άρα να αφήνουν και αυτό το κομμάτι να βγαίνουν πίσω. Και αντίστοιχα με την εντατικοποίηση των ήδη υπάρχοντων ρυθμών σπουδών, με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται οι καθηγητές μέσα αυτά, κάνοντας πιο δύσκολη την απόκτηση ενός πτυχίου στην ουσία. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα, υπό προϋποθέσεις, να ζητήσουν μερική φοίτηση ή αναστολή φοίτησης προκειμένου να μην διαγραφθούν. Όσο αφορά τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, στην περίπτωση αυτή θα καθορίζονται κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες και δικαιολογητικά για την κατεξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης. Τον κίνδυνο για τις παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλουν αγροτικοί συνεταιρισμοί από τη Μεσσηνία αλλά και την Κρήτη. Με επιστολή τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ζητούν άμεσες λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Φρένος ελληνοποιήσεις και ελέγχους σε τουρκικές ντομάτες ζητούν αγρότες από Κρήτη αλλά και Μεσσηνία. Την ανοχή της πολιτείας, κάποιοι πονηροί εμπόροι περνάνε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Χαρακτηριστικό αυτό που έγινε τώρα πριν λίγο χρονικό διάστημα που έγινε τριγωνική πώληση από Τουρκία, Ελλάδα για να πάει στο Ισραήλ. Δεν είχαν τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Γυρίσανε τα προϊόντα, παραμείνανε μες στην Ελλάδα και τους ρωτήσαμε να μας πούνε τι γίνανε αυτά τα προϊόντα, πού πήγανε, ξαναγυρίσανε στην Τουρκία, ξανανοιχτήκανε και πουληθήκανε στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και τα γύρω μανάβικα πουληθήκαν στην Ελλάδα. Τον κόδωνα του κινδύνου για προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, λουσμένες με δηλητήρια τα οποία φτάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών ως υψηλής διατροφικής αξίας, κρούουν εκ νέου αγροτικοί σύλλογοι από Κρήτη και Μεσσηνία, καταγγέλλοντας επιπλέον πως αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι επιτρέπουν αυτή την πρακτική. Δουλεύουμε με συγκεκριμένα φυτοφάρμακα τα οποία έχουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι Τούρκοι συνάδελφοι δουλεύουν με ό,τι είναι βομβαρδισμένο, με ό,τι φυτοφάρμακο υπάρχει που έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι δουλεύουμε με 2 μέτρα και με 2 σταθμά. Δηλαδή, οι Έλληνες σαν κόστος να έχουν 5 φορές επάνω και να είναι ασφαλή τα προϊόντα, ενώ τα Τούρκικα να είναι βομβαρδισμένα με φυτοφάρμακα, όπως γίνεται κάθε φορά που γίνεται έλεγχος. Με σχετική επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, αναφέρουν πως στην Ελλάδα οι αγρότες έχουν εναρμονιστεί πλήρως με το πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, η χρήση χημικών δραστικών ουσιών που θεωρούνται απαγορευμένες έχει σταματήσει. Το πρόβλημα με τις ελληνοποιήσεις δεν είναι τώρα. Είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν,
Το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Έχουμε χτυπήσει την πόρτα του κάθε Υπουργείου. Έχουμε πει ότι οι παράνομες ελληνοποιήσεις που γίνονται συνεχίζονται να γίνονται. Δεν ξέρω με ποιο σκοπό και ποιος είναι πίσω από αυτά. Σίγουρα υπάρχει πολιτική παρέμβαση για να γίνει αυτό το πράγμα. Άμεσες απαντήσεις περιμένουν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα άμεσα για τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων. Η ακαρπία της προηγούμενης χρονιάς οδήγησε στη μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου, με τον καρπό να αποτελεί πραγματικό χρυσάφι πλέον. Δεν είναι τυχαίο ότι για μία ακόμη χρονιά οι παραγωγοί φυλάνε με βάρδιες τα ελαιόδεντρά τους, αφού οι λαιλασίες σε ελαιοστάσια είναι φαινόμενο των ημερών. Στο μεταξύ, καιρικές συνθήκες επηρεάζουν κατά πολύ και φέτος αρνητικά την τιμή του ελαιολάδου. Μοιάζει απίστευτο, όμως είναι αληθινό. Ακόμη και περιπολίες σκέφτονται να κάνουν οι αγρότες σε χωράφια της Μεσσηνίας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για κλοπές του ελαιοκάρπου. Μια παρατηρούσαμε όταν, αφού άρχιζε η συγκομιδή και μετά, να υπάρχει κίνδυνος κλοπών και να γίνονται κάποιες κλοπές, αλλά οι παραγωγοί λίγο πολύ είχαν φροντίσει από πιο πριν να προστατεύουν την περιουσία τους, μην αφήνοντας καρπό στα περιβόλια ή κάνοντας περιπολίες οι ίδιοι. Και αυτό πέρσι αποθάρρυνε πολλούς να πάνε να κλέψουν τον καρπό ή κάτι άλλο. Η ακαρπία της προηγούμενης χρονιάς οδήγησε στην μειωμένη παραγωγή, με τον καρπό να αποτελεί ένα πραγματικό χρυσάφι. Οι παραγωγοί ζητούν την φύλαξη των ελαιόδεντρων ακόμη και από την αστυνομία, καθώς όπως λένε η ελιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Αυτό που έκαναν όμως οι περισσότεροι παραγωγοί, αν όχι όλοι, ήταν να μην αφήνουν τίποτα στο χωράφι που να μπορεί να το κλέψει κάποιος. Καρπό εννοείται πως όχι, ή κάτι από τα εργαλεία και τα ό,τι χρειάζονταν για τη συγκομιδή. Τα έπαιρναν όλα, και τα πανιά ακόμα που άφηναν τα προηγούμενα χρόνια. Οτιδήποτε όσο και μικρής αξίας και να ήταν, το έπαιρναν μαζί του σίγουρα το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καλύτερη από πέρυσι, αλλά σε χαμηλότερα από τα παραδοσιακά επίπεδα λόγω των καιρικών συνθήκων, προβλέπεται να είναι η παραγωγή ελαιολάδου και φέτος. Οι τιμές που αναμένονται για τους μικρούς παραγωγούς θα κυμανθούν γύρω στα 7 με 8 ευρώ το λίτρο. Βλέπουμε το λάδι στην παραγωγή, επάνω που ξεκινάει η παραγωγή, τα πρώτα ελαιόλαδα. Τα ονομάζουν και αγορέλαια, έξτρα παρθένα, κυμαίνονται στα 6,5-7 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή τιμή για τον παραγωγό. Βέβαια, πόσο θα φτάσει στον κανατόνο, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Εμείς ευελπιστούμε να μαζέψουμε τις ελιές μας και αν έχει 6,5 ευρώ και 6 το έχουμε πουλήσει και 5 το έχουμε πουλήσει και 2 το έχουμε πουλήσει. Στα 10 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό έφυγε τελικά η πρώτη παρτίδα ελαιολάδου από τον Ελαιοργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας για τη σεζόν 2024-2025. Ωστόσο, η κατάσταση με την τιμή αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν στη μάχη της συγκομιδής και της παραγωγής θα μπουν και οι υπόλοιπες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο καιρού με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι ιστορίες. Να τις ακούς είναι σπουδαίο. Να τις στηρίζεις είναι πυραιός. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Έθυρος ο καιρός με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν πρόσκαιρα κυρίως από το μεσημέρι και μετά σε όλη την περιοχή. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα πρώτα από τα δυτικά, ξεκινώντας από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. 23 με 24 βαθμούς μέγιστες θερμοκρασίες στο Ιόνιο, μέχρι 25 στο νομό Ηλίας. Αρχικά έθυρος ο καιρός, νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες και μετά. Η άνεμη γενικά στο Ιόνιο μεταβλητή 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ. Κατεβαίνοντας νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λαγκωνία και τα Κύθυρα. Μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς, τοπικές νεφώσεις κυρίως κεντροδυτικά. Καλύτερος ο καιρός ανατολικότερα. Η άνεμη στο νότιο Ιόνιο και το Μεσσηνιακό μεταβλητή μέχρι 2-3 μποφόρ. Βόρειο-ανατολική 4 και πρόσκαιρα 5 στο Λαγκωνικό. Βόρειο-ανατολική αρχικά το πρωί μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο Μυρτό, αργότερα τα μποφόρ θα πέσουν στα 4 και τα 5. Ανεβαίνοντας στην Αρκαδία και την Αργολίδα, μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς. Οι ελάχιστες στην Αρκαδία θα είναι γύρω στο 0, χαμηλές θερμοκρασίες. Τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά.
Η άνεμη στον αργολικό βόρει μέχρι 4 το πολύ, βόρειο ανατολική μέχρι 5 στο βόρειο Μυρτό. Ανεβαίνοντας στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της νότιας Στερεάς, ίδιες θερμοκρασίες οι μέγιστες γύρω στους 24 με 25 βαθμούς με τοπικές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και αργότερα. Η άνεμη τόσο στον ανατολικό Κορινθιακό όσο και στο Σαρονικό θα είναι ασθενής από βόρειες διευθύνσεις. Πηγαίνοντας τώρα δυτικότερα στην Αχαΐα αλλά και στα παράλια της νότιας Ετωλοακαρνανίας, 25 με 26 οι μέγιστες θερμοκρασίες, αρχικά έθριος ο καιρός, γρήγορα όμως έχουμε αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν τοπικά. Οι άνεμοι θα είναι τόσο στον Πατραϊκό όσο και στον δυτικό αλλά και κεντρικό Κορινθιακό από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.